a mí. Ανοίγει αύριο το απόγευμα της Φιλεστής μια έκθεση σε χώρο στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Ανατολικό Βερολίνο, στην περιοχή συγκεκριμένα που ονομάζεται Σένεβάιτε, όπου από το 1939 μέχρι την απελευθέρωση το 1945 περί τις 2.000 άνθρωποι, γυναίκες και άντρες, εχμάλωτοι του πολέμου, εργάστηκαν αναγκαστικά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών. Ο λόγος που ενώνεται αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο με μένα είναι το γεγονός ότι ένας από τους εχμαλούς αυτούς ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος είχε συλληφθεί στην μάχη της Κρήτης και μεταφέρθηκε μαζί με μερικούς άλλους Κυπρίους, δύο τουλάχιστον είναι γνώση δική μου ότι ήταν εκεί, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια. Κατανοώ βεβαίως και υπογραμμίζω ότι η έκθεση αυτή πρωτίστως έχει στόχο να αποδώσει τιμές στα εκατομμύρια των νεκρών που υπήρξαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και σε όσους έτυχαν μαρτυρικής διαβίωσης στα στρατόπεδα της συγκέντρωσης εφόσον επιβίωσαν. Έχει μαζευτεί ένα υλικό για αυτή την έκθεση. Ο χώρος όπου εκκρατούνται οι άνθρωποι παραμένει να αποτελεί ένα χώρο μνήμης αυτής της ιστορίας. Έχει μαζευτεί υλικό που έχει να κάνει με τους ίδιους τους ανθρώπους που ήταν εκεί αναγκαστικά καθ' όλη αυτή την τετραετία, πενταετία. Υλικό που αφορά τη ζωή τους, την μετέπειτα εφόσον απελευθερώθησαν. Εμπαρεθέσει εδώ να πω ότι ο δικός μου πατέρας απελευθερώθηκε στη συνέχεια και έζησε την υπόλοιπη ζωή του στην Κύπρο. Και μάζεψα και εγώ μαζί με άλλους 10 από ό,τι γνωρίζω ανθρώπους συγγενείς ανθρώπων που ήταν μέσα σε αυτόν τον χώρο, έτσι ώστε αυτό το υλικό να αποτελέσει το έναυσμα για μια επίσκεψη στον χώρο και μια συμμετοχή σε αυτή την απόδοση των τιμών. Θέλω να κλείσω με το εξής. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο για συναδέλφους να συμμετάσχουν, είναι και η μέρα εργασιών του Κοινοβουλίου. Εγώ ασφαλώς δεν θα εκπροσωπήσω μόνο τον εαυτό μου ή την οικογένειά μου, αλλά θα εκπροσωπήσω όλους εσάς και την ομάδα της Αριστεράς. Θέλω να κλείσω με το εξής. Χθες μιλώντας για αυτό το ζήτημα, παρεμπιπτόντως να πω ότι στην αφίσα, και εκεί είναι συγκινητικό για μένα η φωτογραφία του Άκρα ή τον πατέρα μου. Χθες λοιπόν, συζητώντας το θέμα με τον Στέφαν, συνάδελφο, με ρώτησε, σκότωσε πολλούς Ναζί ο πατέρας σου? Και ανεξάρτητα από την ερώτηση, εγώ θυμήθηκα την εξής ιστορία που μου είχε πει μερικές φορές ο πατέρας μου, θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή, μετά από την κάθοδο αλεξιπτοδιστών στα εδάφη της Κρήτης, ένας αλεξιπτοδιστής, το Ναζί, είχε κρυφτεί μέσα στα Σπαρτά. Και κάποια στιγμή τον ανακάλυψε ο πατέρας μου μαζί με έναν συνάδελφό του στρατιώτη. Ο πατέρας μου ήταν μέλος του Αγγλικού στρατού, έτσι, από αυτή την ιδιότητα ήταν εκεί. Ο έτερος, ο σύντροφος του πατέρα μου, πήρε το όπλο για να τον εκτελέσει. Και εμείς, μάλλον επειδή είμαστε άνθρωποι που σώζουμε ζωές παρά αφαιρούμε ζωές, ο πατέρας μου παρενέβη για να σωθεί η ζωή. Άλλωστε, το κάτω-κάτω ήταν εχμάλωτος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα έβγαλε και μια φωτογραφία από την τσέπη του, δείχνοντας ότι είναι παντρεμένος και έχει και τα δυο του παιδιά. Με την διάσωση λοιπόν της ζωής ενός ανθρώπου διασυνδέεται όλη αυτή η ιστορία που σας περιγράψα και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρον που είμαι βέβαιος έχετε δείξει γύρω από αυτό το ζήτημα και εάν υπάρχει χρόνος σε επόμενη συνεδρία της ομάδας μας μπορώ να ενημερώσω για το τι είδα εκεί και ποια ήταν ακριβώς η εικόνα της έκθεσης στην οποία αναφέρθηκα. Ευχαριστώ.